Καλώς ήρθατε και πάλι. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Επιστρέψαμε. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook πατώντας Ζήσε τη Ζωή. Θα πρέπει να βάλετε τόνους, γιατί δυστυχώς έκανα το λάθος όταν φτιάξαμε τη σελίδα. Το βάλαμε τόνους και τώρα είναι λίγο δύσκολο να αλλάχθει, γιατί έχουμε περάσει τα 500 like. Οπότε κατέβας και εσείς like, γιατί περιμένουμε έτσι τα καλύτερα. Φυσικά μπορείτε να βρείτε όλα τα βίντεο της εκπομπής μας στη σελίδα στο Facebook και να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε έτσι να μάθετε. Έχει καθίσει ήδη δίπλα μου η αγαπημένη διαιτολόγος Αλεξάνδρα Λιτσαρδοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα μιλήσουμε όσον αφορά το διαβήτη και το τι μπορούμε και το τι είναι γενικώς και το πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας. Αλλά και φυσικά το σημαντικότερο ρόλο το παίζει η διατροφή στη διαβήτη, από ό,τι έχω καταλάβει, και η άσκηση. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικότατα. Βέβαια. Θέλω να μου πεις, καταρχήν, τι είναι ο διαβήτης και σε τι τύπους το συναντάμε. Λοιπόν, ο διαβήτης είναι μία διαταραχή στη γλυκόζη του αίματος. Mm-hmm. Έχουμε περισσότερη γλυκόζη στο αίμα. Το σώμα δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Ο διαβήτης χωρίζεται σε δύο τύπους. Είναι ο διαβήτης τύπου 1, όπου το πάνκρεας δεν παράγει καθόλου ινσουλίνη, mm-hmm. άρα η γλυκόζη αίματος παραμένει στο αίμα και δεν μπορεί να διαχειριστεί από τα κύτταρα σωστά. Mm-hmm. Και υπάρχει και ο διαβήτης τύπου 2, όπου το σώμα παράγει ναι μεν ινσουλίνη, αλλά τα κύτταρα αντιστέκονται έτσι ώστε να τη δεχτούν. Δεν μπορούν να τη δεχτούν σωστά ή παράγει μικρότερη ποσότητα. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και ο διαβήτης που λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, γιατί υπάρχουν και πράγματα που δεν τα βλέπετε εσείς. Ο διαβήτης και ίσως επίσης, που είναι κάτι ξαφνικό ουσιαστικά στη ζωή μιας γυναίκας. Ναι. Ο διαβήτης και ίσως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, αφότου η μητέρα γεννήσει, φεύγει από τη ζωή της μητέρας. Κατά και είναι μια χαρά μετά με το μωράκι της. Λοιπόν, οπότε ας τα πάμε όμως από την αρχή. Είπαμε για διαβήτη τύπου 1. Ουσιαστικά το πάγκρεα σταματά να παράγει ινσουλίνη. Μάλιστα. Όλη αυτή η ινσουλίνη όμως συσσωρεύεται μέσα στον οργανισμό, δεν είναι? Συσσωρεύεται μέσα στον οργανισμό και δημιουργεί μεταβολικές άσχημες καταστάσεις, αλλά και πολλές επιπλοκές. Είναι μια διαταραχή του μεταβολισμού ουσιαστικά ο διαβήτης. Βεβαίως, ναι. Έχει να κάνει με την διαταραχή του μεταβολισμού των λιπών, των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών. Ναι, και των πρωτεϊνών. Από όλα όσα τρεφόμαστε. Βέβαια. Γι' αυτό η διατροφή παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, γιατί αυτά τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε μεταφέρονται ως ενέργεια στο σώμα μας με τη μορφή γλυκόζης. Όταν η γλυκόζη δεν μπορεί να μπει μέσα στα κύτταρα, ή υπάρχει αντίσταση από τα κύτταρα, τότε συσσωρεύεται και δημιουργούνται επιπλοκές. Οι γνωστές, η αμφιστηλιοπάθεια, η αισθητική δυσλειτουργία για τους άνδρες, πρόβλημα με τα άκρα τους, δηλαδή με τα πόδια τους, κόπωση. Το διαβητικό πόδι, βέβαια, που λέμε, που είναι, μετά έχουμε ακροτηριασμούς. Ναι, ακροτηριασμούς και όλα αυτά. Και τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολύ άσχημες επιπλοκές. Mm-hmm. Καρδιαγγειακά νοσήματα, πάρα πολύ έχουν να κάνουν με τον διαβήτη και παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι αυτή, η παχυσαρκία και άλλα. Είναι το εμφανές πρόβλημα. Ναι, το εμφανές πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Που και κυρίως αυτό έχει να κάνει με τον διαβήτη τύπου 2, η παχυσαρκία. Γιατί ο τύπου 1 εμφανίζεται είτε σε μικρές ηλικίες, το βλέπουμε ακόμα και σε παιδάκια, ακόμα και σε βρέφη. Είναι ο νεανικός διαβήτης. Είναι ο νεανικός που λέμε, ναι, και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ. Έχει να κάνει 5-6% με κληρονομικότητα, αλλά ο διαβήτης τύπου 2 έχει να κάνει με το lifestyle. Έχει να κάνει με την έλλειψη άσκηση, έχει να κάνει με την κακή διατροφή. Ναι, κυρίως με την παχυσαρκία, με άλλα πράγματα. Μάλιστα. Άρα, ο διαβήτης τύπου 1 έχει να κάνει με το ότι το πάνκρεας δεν παράγει άλλη ινσουλίνη, αλλά είναι ανοσολογική κατάσταση. Δηλαδή, το ίδιο το σώμα. Δεν μπορεί να μεταβολήσει ουσιαστικά την τροφή. Μάλλον, μεταβολίζεται η τροφή στο ύπαρ, αλλά το ύπαρ δεν μπορεί να το μεταβολήσει μετά. Δεν το δέχεται ο οργανισμός. Ναι. Το ίδιο το σώμα καταστρέφει τα β' κύτταρα του παγκρέατος και δεν παράγουν ινσουλίνη ο τύπου 1. Τα καταστρέφει. Είναι ανοσολογική κατάσταση. Ενώ ο τύπου 2 έχει να κάνει με το lifestyle. Έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής. Δεν έχει να κάνει με κληρονομικότητα αυτό καθεαυτό. Ενώ τύπου 1 είναι περισσότερο κληρονομική λόγη. 5-6% έχει να κάνει με κληρονομικότητα. Μάλιστα. Γιατί τώρα έχω διαβάσει και σε διάφορα έτσι, άρθρα και ακόμα και παιδάκια μικρά που έχουν διαβήτη. Mm-hmm. Και βέβαια στην εφηβεία τώρα πλέον είναι αυξανόμενη αρκετά. Αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών των οποίων πάσχουν από διαβήτη.
Όπως είπαμε, η διατροφή όμως παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Σαφώς. Τι θα μπορούσε, δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, πώς τρέφεται ένας διαβητικός τύπου 1? Ένας διαβητικός ασθενής τρέφεται ακριβώς όπως τρέφουμε εγώ και εσύ που δεν είμαστε διαβητικοί ασθενείς. Ναι. Απλά τρώνε τα πάντα σε μικρότερες ποσότητες. Mm-hmm. Υγιεινά τρόφιμα σε μικρότερες ποσότητες. Τρώνε όμως τα πάντα. Παλαιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι δεν τρώμε μακαρόνια, δεν τρώμε ρύζι, δεν τρώμε γενικότερα νέα αμυλούχα τρόφιμα. Πλέον τρώμε αμυλούχα τρόφιμα, ανάλογα με τον άνθρωπο, με τα κιλά του και ούτω καθεξής βρίσκουμε τις ποσότητες, αλλά τρώνε λίγο απ' όλα. Και μακαρόνια θα φάνε και παστίτσιο και θα φάνε. Και από ό,τι έχω δει τουλάχιστον, είναι και ο συνδυασμός των τροφών. Σαφώς, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε διαβήτη. Ναι, να κάνουν διαβήτη. Μικρά και συχνά γεύματα. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν συχνά υπογλυκαιμίες. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν για πολλή ώρα μείνουν χωρίς φαγητό, επειδή υπάρχει ήδη δυσλειτουργία στη γλυκόζη αίματος, δεν θα πρέπει να μένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς φαγητό. Να σε ρωτήσω κάτι. Πέρα από όλα αυτά, είχα ακούσει σε μια έρευνα ουσιαστικά και μετά το κάναμε και συζήτηση και άκουσα διάφορα πράγματα και δεν ξέρω αν ισχύει. Ουσιαστικά υποτίθεται ούτως ή άλλως για όλους μας ότι πρέπει να ανά 2-3 ώρες να τρώμε κάτι, άσχετα αν έχουμε διαβήτη δηλαδή ή όχι. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που τρεφόμαστε και όταν είμαστε μωρά. Ένα μωρό ανά 2,5 ώρες ουσιαστικά ή θα θυλάσει ή κάτι θα φάει. Ένα γιαουρτάκι, μετά θα φάει το φαγητό του, μετά θα φάει ένα σνακ. Ουσιαστικά αυτός είναι και ο σωστός τρόπος. Απλά μετά τα 14-15. Δεν ακούμε. Ναι, δεν ακούμε και δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με τη διατροφή μας. Όσο ασχολείται η μαμά μας όταν είμαστε μωράκια. Και η μαμά σε συνδυασμό με τη γιαγιά συνήθως στα ελληνικά νοικοκυριά. Λίγο αργότερα. Οπότε μετά τα 16, από ό,τι έχω καταλάβει, οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Που σταματάν να τρώνε τόσο συχνά όσο έτρωγαν παλιότερα. Και επειδή έχει συνηθίσει το σώμα, ίσως και γι' αυτό χρειάζεται να τρώμε ανά 2-3 ώρες, 5-6 γεύματα. Δήμητρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι το παράδειγμα που χρησιμοποιώ μόλις τους ασθενείς μου, αυτό με το μωρό. Το μωρό κάθε 2,5 ώρες κλαίει γιατί πέφτει η γλυκόζη αίματος και πρέπει να τραφεί. Έχουν αλλάξει οι ρυθμοί της ζωής μας, εννοείται, έχεις απόλυτο δίκιο, με αποτέλεσμα να μην ακούμε την πείνα μας. Ναι. Δεν ακούμε ότι πεινάμε. Άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε διατροφή και μπαίνουν στο μοτίβο της διατροφής ανά 2-3 ώρες τρώμε, έστω κάτι μικρό, λιτό και απέτω, αλλά θα φάμε κάτι, ένα κουλουράκι, μπορεί το οτιδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι μετά από καιρό μου λένε με το που πάει η ώρα, με το που έχουν περάσει 2,5 ώρες, κατευθείαν πεινάω. Αισθάνομαι ότι γουργουρίζω στο στομάχι μου. Ενώ παλιότερα αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έκαναν ένα γεύμα όλη την ημέρα και να το έκαναν το βράδυ. Και τώρα δεν πεινάγανε. Όχι, δεν άκουγα τίποτα. Δεν αισθανόμουν απολύτως καμία διάθεση. Επειδή έχει διαγραφεί αυτή η λειτουργία από το μυαλό περισσότερο. Ακόμα και να γουργουρίζει η κοιλιά, αν εσύ έχεις αποφασίσει, προαποφασίσει, ότι θα φας στις 6-7 η ώρα το απόγευμα, φυσικά και δεν τα ακούς, γιατί και που γουργουρίζει, εσύ έχεις πάρει την απόφασή σου. Και έχεις άλλα πράγματα να κάνεις. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχεις προσχεδιάσει ότι κατά τις 3 θα φάω, άρα θα έχω πάρει μαζί μου το ταπεράκι, θα πάω να φάω στο απέναντι. Θα σου πω και την προσωπική μου εμπειρία, γιατί εγώ έχω αντίσταση στην ινσουλίνη και κάποια στιγμή όταν είχα κάνει εξτάσεις, μου είχαν πει οπωσδήποτε θα πρέπει ανά 2,5 ώρες να τρώω κάτι. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το είχα κάνει. Και πράγματι, στις 2,5 ώρες αισθανόσουν ότι δεν μπορούσες να μη φας. Δηλαδή, σέκαιγε στο στομάχι, έπρεπε οπωσδήποτε να φας κάτι. Και έστω και κάτι μικρό, δηλαδή 10 αμύγδαλα για παράδειγμα, με ένα φρούτο ή ξέρω εγώ συνδυασμένο με λίγο τυράκι, ένα τοστάκι, οτιδήποτε τέλος πάντων έτρωγες, και το πολύ μικρό, πράγματι αισθανόσουν ότι σε χόρτενε εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Είχε το αίσθημα του κορεσμού πολύ πιο γρήγορα από ότι. Αν θα το φας το πρώτο γεύμα στις 10 η ώρα το βράδυ, που θα θες να φας έναν τόνο φαγητό. Ναι, μόνο από την επιθυμία που έχεις, γιατί περιμένεις όλη η μέρα να φας. Και είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, επίσης, η έλλειψη φαγητού όλη την ημέρα, έχω διαβάσει, ότι προκαλεί και διαβήτη. Βέβαια. Αυτό γιατί έχεις γενικά, όταν είναι μειωμένα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, πέφτουμε αυτό που λέμε σε υπογλυκαιμία. Αν σκεφτείς ότι όλη μέρα είμαστε νηστικοί, το βράδυ είναι ενστικτοδός, το σώμα χρειάζεται ενέργεια. Όταν ενστικτοδός χρειάζεται ενέργεια και έχεις μπροστά σου μία σαλάτα με μαρούλι και έχεις και μία σοκολατίνα, τελείως υποσυνείδητα θα πας στη σοκολατίνα, γιατί η σοκολατίνα θα σου δώσει 600 θερμίδες. Ενώ το μαρουλάκι 100. Τι να τις κάνεις 100. Εκείνη την ώρα. Όχι μόνο τη γεύση, θέλεις ενέργεια. Το σώμα δεν καταλαβαίνει ότι εσύ θα πάρεις λίπος από τη σοκολατίνα. Καταλαβαίνει ότι θα πάρεις ενέργεια. Αυτό που του χρειάζεται είναι η ενέργεια. Και γι' αυτό το λόγο, τρώγοντας τη σοκολατίνα, αισθάνεσαι και πάρα πολύ καλά. Και μετακοιμάσαι ή κάνει. Όχι, δεν κοιμάσαι.
θυμάσαι, γιατί μετά από 30 λεπτά μπαίνεις σε κατάσταση υπεργλυκαιμίας και πάλι θέλεις να φας γλυκό και πάλι θες να φας κάτι με πολλές θερμίδες. Είναι πολύ έξυπνο το σώμα. Είναι φαύλος κύκλος. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Οπότε εκεί που έχεις φάει τις 2-3 κουταλιές σοκολατίνας και νομίζεις ότι είναι όλα μια χαρά, μετά από μισή ώρα θες να φας άλλες 2-3 κουταλιές σοκολατίνα και πέφτεις προς αυτό το φαύλο κύκλο. Προς το τέλος κουταλιές έχεις φάει όλη τη σοκολατίνα από το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο και φυσικά μετά από λίγη ώρα. Γιατί θα έχει στάσει και αργά στο σπίτι, θα πέσει για ύπνο και θα μείνει όλο αυτό στην κυλίτσα. Ειδικά στην κυλίτσα, δηλαδή. Δεν είναι το καλύτερο. Λοιπόν, στο διαβήτη τύπου 1, μάλλον τύπου 2, που είναι και το ουσιαστικά που έχει να κάνει αποκλειστικά με το lifestyle. Μάλιστα. Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει και εδώ πέρα για τον αγαπημένο Tom Hanks, ο οποίος αναγκάστηκε να χάσει 30 τόσα κιλά, θυμάμαι, για τον ναυαγό. Μετά ξανά έφτασε στο ιδανικό του βάρος, αναγκάστηκε να χάσει 15 κιλά για μια άλλη ταινία και για την τελευταία του ταινία έπρεπε να πάρει 20 κιλά. Και ανακοίνωσε ο ίδιος ότι όλο αυτό το πράγμα ουσιαστικά του προκάλεσε διαβήτη, γιατί δεν είχε κανένα άλλο σύμπτωμα, υποτίθεται, και οι γιατροί ουσιαστικά του είπαν ότι από την αυξομοίωση του βάρους και από τις μεγάλες ουσιαστικά αυξομοιώσεις αυτές, γιατί δεν είναι το 4-5 κιλάκια, μιλάμε για 20-12 και αυτά σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, του προκάλεσε διαβήτη. Οπότε είναι και αυτό που είπε στο lifestyle, ο διαβήτης τύπου 2 είναι ακριβώς αυτό το πράγμα ίσως. Οπότε πέρα από τις 2,5 ώρες που μας είπες ήδη ότι είναι ιδανικό και να κάνουμε, επαναλαμβάνουμε τα γεύματά μας, τι άλλο θα πρέπει να προσέξει κάποιος? Θα πρέπει να προσέξει να είναι καλό το λιπιδεμικό του προφίλ, η HDL, η καλή, η κακή χοληστερόλη που λέμε, αυτά πρέπει να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα ή τουλάχιστον ως το δυνατόν χαμηλότερα. Θα πρέπει να προσέξει τα επίπεδα γλυκόζης να είναι μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Δηλαδή, από 110 μέχρι 126 γλυκόζη νηστείας, όταν κάνουμε εξετάσεις, το σάκχαρο ακριβώς δίπλα λέει 110 με 126, σημαίνει ότι είσαι προδιαβητικός. Πρέπει να προσπαθούμε να είναι κάτω από 110 ως με υγιεινές τροφές και με άσκηση. Η άσκηση, η παραπάνω γλυκόζη αίματος, μπορούμε να το σώσουμε με το να κάνουμε άσκηση. Γιατί η άσκηση σημαίνει ότι καταναλώνουμε ενέργεια. Καταναλώνουμε γλυκόζη. Σαφώς. Καταναλώνουμε την επιπλέον γλυκόζη, οπότε και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Όταν υπάρχουν επιπλοκές, δηλαδή έχουμε ήδη σακχαρό διαβήτη, γιατί είναι μια νόση η οποία δουλεύει συνέχεια, είναι καλό να προσπαθήσουμε να προλάβουμε τις επιπλοκές. Δηλαδή, αν αυξήσουμε την άσκηση, αν βελτιώσουμε τα γεύματά μας, αν τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά απέναντι στο φαγητό, αν κάνουμε μικρά και συχνά γεύματα, σίγουρα, ακόμα και σε προδιαβητικό στάδιο να είσαι, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην γίνεις διαβητικός ασθενής. Αυτά είναι κάποια πράγματα να κάνουμε. Αν είσαι ήδη διαβητικός ασθενής, είναι καλό να προσέξουμε έτσι ώστε να παίρνουμε 5 γεύματα ημερησίως. Το πρωινό μας είναι πάρα πολύ βασικό γεύμα. Είναι καλό να πίνουμε ένα γάλα, ένα γιαούρτι και να το συνοδεύουμε με κάτι με υδατάνθρακα. Καλύτερα ολικής άλυσης για να αισθανόμαστε τον κορεσμό, τον χορτασμό τέλος πάντων και να μην θέλουμε πάλι να φάμε. Είναι καλό να υπάρχει δεκατιανό που μπορούν να είναι φρούτα. Όλα τα φρούτα, δεν υπάρχουν φρούτα καλά και κακά. Και μπανάνα μπορεί να φάει ο διαβητικός ασθενής και ακτινίδια και πορτοκάλι, όλα τα φρούτα μπορεί να φάει, αλλά σε μικρή ποσότητα. 1 με 2 φρούτα είναι ιδανικά, εξαρτάται βέβαια και αν είναι παχύσαρκος, αν είναι υπέρβαρος, εξαρτάται, είναι και αυτό παίζει λίγο ρόλο. Μετά μεσημεριανό. Το μεσημεριανό μας φαγητό πάντα να αποτελείται από κάτι που να έχει πρωτεΐνη, είτε είναι ένα αυγό, είτε είναι κρέας, είτε είναι τυρί, ή τέλος πάντων κάτι με πρωτεΐνη. Να υπάρχει πάντα υδατάνθρακας, μπορεί να είναι ψωμί ολικής άλεσης ή μακαρόνι ολικής άλεσης, δεν είναι απόλυτο, και λευκά να είναι απλά μικρότερη ποσότητα. Και πάντα σαλάτα. Η σαλάτα είναι απαραίτητο συνοδευτικό των γευμάτων είτε μεσημεριανού είτε βραδινού. Το απόγευμα πάλι μπορούν να φάνε φρούτα ή να φάνε ξηρούς καρπούς, όπως είπατε προηγουμένως. Ναι. Ακόμα και αποξηραμένα φρούτα που έχουν πολύ σίδερο είναι καλό να καταναλώνουν. Είτε δαμάσκινα, βερίκοκα, το οτιδήποτε. Γιατί τέλος πάντων και αυτά προσφέρουν τον κορεσμό. Και το βράδυ μικρή ποσότητα είτε από το μεσημεριανό του φαγητό, σε συνοδευτικό πάντα η σαλάτα, είτε να καταναλώνουν κάτι πιο ελαφρύ. Ένα γιαουρτάκι με αμύγδαλα, καρύδια και μέλι. Το μέλι επιτρέπεται ακόμα και στους διαβητικούς ασθενείς, μικρή ποσότητα πάλι, και μπορούν πριν κοιμηθούν, αν αισθάνονται ότι πεινάνε, να φάνε ένα φρουτάκι. Πάρα πολύ ωραία. Μας είπες ουσιαστικά και ένα πρότυπο. Ένα πρότυπο, ναι, ένα υπόδειγμα, ναι, για τροφές. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή η γυμναστική επίσης που είπες είναι πάρα πολύ σημαντική, νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαβήτη τύπου 2 έχουν και λίγο δυσκολία στον ύπνο.
Λόγω του ότι έχουν μια υπερένταση, τους δημιουργεί αυτό το πράγμα υπερένταση. Ισχύει κάτι τέτοιο, μπορεί να είναι και δικό μου λάθος. Ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι οπότε μόνο αυτό. Τους βοηθάει λίγο να κουραστούν αυτό το πράγμα. Τους βοηθάει να κουραστούν. Κάτι άλλο που παρουσιάζεσαι στον διαβήτη τύπου 2, επειδή είπαμε ότι οι περισσότεροι από τους ασθενείς είναι παχύσαρκοι. Mm. Πολύ μεγάλο μέρος από αυτούς τους ασθενείς είναι παχύσαρκοι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν τον ίδιο ύπνο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με φυσιολογικό βάρος. Είναι πιο δύσκολο. Ναι, είναι πιο δύσκολο για αυτούς. Κάνουν υπνικές άπνοες, κάνουν διάφορα. Όταν μιλάμε για παχυσαρκία πρώτου είτε δευτέρου είτε ακόμα και νοσηρή παχυσαρκία. Άρα είναι πολύ λογικό να δυσκολευτούν να κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι και αν δεν χάσουν βάρος και αν δεν τροποποιήσουν τις διατροφικές τους συνήθειες, σαφώς και θα έχουν περισσότερες επιπλοκές, που η μία επιπλοκή είναι ότι δεν μπορούν να έχουν και τόσο ευχαριστώ ύπνο σε σχέση με άλλους ανθρώπους. Γενικά όμως δεν έχουν μια υπερδιέγερση, πέρα από τον ύπνο. Έχουν μια υπερδιέγερση λόγω της παραπάνω γλυκόζης που υπάρχει στο αίμα τους. Έχουν επίσης, κάνουν γυμναστική. Όχι μόνο αυτό, σκεφτείτε για να φτάσει κάποιος στην παχυσαρκία, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής. Όταν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει γυμναστεί ποτέ στη ζωή του και ξαφνικά του λες. Έχεις διαβήτη, πρέπει να γυμναστείς και τον πρώτο μήνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι απίθαρχοι ασθενείς, έτσι. Είναι απίθαρχοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να φτάσουν. Γι' αυτό και έχουν φτάσει, ναι. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν αυτοπιθαρχία. Συνεπώς, χωρίς αυτοπιθαρχία, ξεκινάνε άσκηση, τους λες θα κάνεις διάδρομο. Και ξεκινάνε και είναι μία ώρα πάνω στο διάδρομο. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, για να συνέλθουν μετά από μία ώρα διάδρομο, θέλουν τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ναι. Και το παίρνω ως κάτι, α, δεν μπορώ να κάνω γυμναστική, δεν είναι για μένα. Ναι, άμα δεν κάνεις αργά και σταθερά βήματα, πώς θέλεις. Εδώ δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν ξέρεις να μπουσουλάς. Πας να τρέξεις, ναι, θα πέσεις. Δεν γίνεται αυτό. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με το φόβο που αισθάνεται ο άλλος. Ξαφνικά πλέον και το ίντερνετ βοηθάει, αλλά και αγχώνει ίσως μερικές φορές. Γιατί υπάρχει πρόσβαση σε πάρα πολλά site και ενημερωτικά στοιχεία. Ίσως κάποιοι να σου λένε ότι α, τώρα πρέπει να τα δώσω όλα ξαφνικά. Και αυτό είναι και αγχωτικό, που επίσης το άγχος είναι κακό για τη διαβήτη, από ό,τι γνωρίζω. Και πάρα πολύ αγχωτικό. Και όσο να είναι, μπαίνει σε αυτό το κύκλο που είπαμε και πριν, που σκέφτεσαι ότι τώρα εγώ ξαφνικά πρέπει να χάσω πάρα πολλά κιλά. Πρέπει να κάνω την υπερπροσπάθεια. Πρέπει να κάτσω μία ώρα και όχι να ξεκινήσω από τα 20 λεπτά, γιατί θέλω να δω αποτέλεσμα τώρα. Γιατί και οι Έλληνες είμαστε πολύ το ότι θέλω να το κάνω τώρα. Ναι, τα δίνουν όλα στην αρχή, κουράζονται και μετά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλει αργά, σταθερά και σταδιακά βήματα και θέλει να υπάρχει ένα πρόγραμμα και μία καθοδήγηση από επιστήμονες υγείας. Σωστά. Και είναι αρκετή επίσημη. Θα πρέπει να υπάρχει ψυχολόγος που να τον βοηθήσει έτσι ώστε να δει και να αντιμετωπίσει την καινούργια κατάσταση που πρέπει να μπει. Θα πρέπει να υπάρχει νοσηλεύτρια η οποία, αν είναι ίνσουλινο εξαρτώμενος, να του εξηγήσει πώς, πού, πότε θα κάνει τις νεσούλες ινσουλίνης. Στα ταξίδια, τι πρέπει να κάνει, όλα αυτά τα πράγματα, πώς να συντηρεί. Θα πρέπει να υπάρχει ένας καλός διαβητολόγος, ο οποίος να τον καθοδηγήσει και να του καθορίσει τις ποσότητες ινσουλίνης μέχρι να βρει το ρυθμό του, γιατί δεν είναι με την πρώτη βρίσκω. Ακόμα και αν δεν χρειάζεται ινσουλίνη. Ναι. Το φάρμακο το οποίο θα παίρνει, γιατί υπάρχουν και, και τα δυσκεία. Βέβαια, τα δυσκεία. Ακριβώς. Ακόμα και αυτό χρειάζεται χρόνο μέχρι να ρυθμιστεί και να πούν: OK, αυτή είναι η δόση, η φαρμακευτική δόση που αρμόζει σε σένα και από εδώ και πέρα συνεχίζεις. Αλλά όλα αυτά είναι, έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής, με την άσκηση, με πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και ο διατροφολόγος που θα του υποδείξει πόσο. Πότε πρέπει να τρώει και τι πρέπει να τρώει. Γιατί ακόμα και αυτό έχει να κάνει με εκπαίδευση. Άρα κάτι που θα το ρωτάνε ίσως και συνέχεια. Ο διαβήτης είναι αυτό το ζάχαρο που λέμε όλοι. Ναι. Τελικά, αν κάποιος τρώει πάρα πολλά γλυκά, μπορεί να πάθει διαβήτη. Δεν είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Σίγουρα συμβάλλει στο το να τρώμε πάρα πολλά γλυκά και πάρα πολλούς υδατάνθρακες και κυρίως junk food και έτοιμα τρόφιμα συμβάλλει. Αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Γιατί έχει να κάνει και με κληρονομικότητα, έχει να κάνει με την αρτηριακή πίεση, έχει να κάνει με λιπηδεμικό προφίλ, έχει να κάνει με πάρα πολλά. Με παχυσαρκία. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, πριν σε διέκοψα, απλά δεν το συνεχίσαμε. Ήθελα να πω, για να το ξέρουν και οι τηλεθεατές, ότι ο λόγος που λέμε ολικής άλεσης δεν είναι μόνο όλες τις βιταμίνες που μας προκαλούν, είναι ότι έχουν και χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη. Που σημαίνει, πες μας ακριβώς τι σημαίνει. Και χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή δεν απορροφάται τόσο γρήγορα και δεν ανεβαίνει τόσο γρήγορα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, γιατί είναι πιο αργή η αποδέσμευση του υδατάνθρακα, τέλος πάντων, στην κυκλοφορία του αίματος, με πολύ αργό ρυθμό και δίνουν κόρεσμο, δεν πεινάνε πολύ. Και επίσης, κάτι που συνεχώς το κάνουν λάθος είναι ότι μου λένε δεν θα φάω λευκό ψωμί, δεν θα φάω λευκά μακαρόνια, γιατί θα παχύνω. Και το λευκό
ψωμί και το μαύρο έχουν σχεδόν τις ίδιες θερμίδες. Η διαφορά είναι η σύσταση. Ναι, ακριβώς. Οπότε οι ασθενείς οι οποίοι έχουν διαβήτη, ακόμα και φυσιολογικοί, mm-hmm. δηλαδή εγώ και εσείς που δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το διαβήτη, είναι καλό να καταναλώνουμε τροφές με παραπάνω φυτικές ίνες. Γιατί? Και για την εύρυθμη λειτουργία του εντέρου, mm-hmm. πολύ σημαντικό, πάρα πολύ και σημαντικό για το παχύ εντέρου σημαντικό, και γιατί έχουν ήπιο γλυκαιμικό, δεν ανεβάζουν τόσο γρήγορα το σάκχαρο στο αίμα, τη γλυκόζη στο αίμα μας. Γιατί αυτές οι απότομες δοκιμάνσεις ουσιαστικά και του ζαχάρου στο αίμα είναι και αυτό που προκαλεί το πρόβλημα. Μακροπρόθεσμα ουσιαστικά. Αυτό το lifestyle που λέγαμε πριν, το πώς έχει επηρεάσει ο τρόπος ζωής μας πλέον για το διαβήτη, είναι και αυτός ένας λόγος, γιατί πλέον δεν καταναλώνουμε τόσα φρούτα και λαχανικά όσα θα έπρεπε. Mm-hmm. Καταναλώνουμε όλα τα αμυλούχα και αυτά σε υπερβολικές ποσότητες επίσης. Mm-hmm. Που όταν είμαστε νηστικοί, ακόμα και μετά τις 2,5 ώρες, γι' αυτό λέω και πάμε και για το συνδυασμό πραγμάτων επίσης, ανεβαίνει ξαφνικά απότομα ο γλυκαιμικός δείκτης στο αίμα. Θέλω να σου ρωτήσω, γι' αυτό και όλες οι περισσότεροι γιατροί λένε ότι ίσως το γλυκό που θέλει να φάει κάποιος να το φάει αμέσως μετά από το γεύμα. Και όχι σαν ξεχωριστό γεύμα μια ώρα μετά ή δύο ώρες μετά. Γιατί ήδη έχει, αν σκεφτούμε το στομαχί, ήδη έχουμε πάρει την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Ο εγκέφαλος δίνει για ένα τέταρτο, δίνει την εντολή ότι τώρα θα φάμε. Μετά από το τέταρτο mm-hmm. έχει επέλθει ο κορεσμός, συνεπώς δεν έχουμε όρεξη να συνεχίσουμε το φαγητό μας. Οπότε, αν φάμε το γλυκό μετά από το φαγητό, ήδη υπάρχει ο χορτασμός, ο κορεσμός, mm-hmm. οπότε θα φάμε μικρότερη ποσότητα. Αν έχετε παρατηρήσει το ελληνικό φαινόμενο, πάμε σε μία ταβέρνα και τρώμε. Ναι, ναι. Παραγγέλνουμε τα πρώτα, έρχονται τα πρώτα, μετά από 10 λεπτά. Παραγγέλνουμε τα επόμενα, που είναι το κυρίως γεύμα. Έρχεται μετά από μισή ώρα. Όταν έρχεται το επόμενο γεύμα, που έχουμε φάει όλα τα πράγματα που υπήρχαν πάνω στο τραπέζι, εννοείται ότι δεν μπορούμε να φάμε τα δεύτερα. Ναι. Και όταν έρχεται και η ώρα του γλυκού, δεν έχουμε καθόλου χώρο. Συνεπώς, έχεις κάνει από πριν προγραμματισμό, όπως κάνω εγώ, γιατί είμαι φοβερά γλυκατζού. Έχω κάνει από πριν προγραμματισμό, έχω κρατήσει λίγο θέση για το γλυκάκι, γιατί δεν παίζει να μην φάω. Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Απλά δυστυχώς έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, βγαίνεις έξω και βλέπεις όλο αυτόν τον υπέροχο κατάλογο και λες: α, να φάω και αυτό, να φάω και αυτό, να φάω και αυτό. Και πολλές φορές και οι ποσότητες, επειδή έχουν τεράστιες δοκιμάσεις από εστιατόριο σε εστιατόριο, σου προκαλεί και την τέτοια να το δοκιμάσεις, αλλά απ' την άλλη στο τέλος δεν μπορείς να φας το κυρίως γεύμα. Mm-hmm. Που συνήθως οι άνθρωποι είτε είναι προδιαβητικοί, είτε είναι, θέλω να πω, προσέχουν τη διατροφή τους, έχεις επιλέξει για το κυρίως γεύμα κάτι light. Εγώ τουλάχιστον αυτό το πράγμα κάνω. Οπότε έχω τις υπολογίσει οτιδήποτε υπήρχε στο τραπέζι πριν και μετά τρώω και το κυρίως γεύμα όσο μπορώ και κρατάω και χώρο για το γλυκάκι. Που δεν ξέρω αν είναι και τόσο σωστό όλο αυτό. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σωστό, αλλά εντάξει, όλοι έχουμε ανάγκη από ένα γλυκό. Είναι καλό να τρώμε γλυκά. Είναι πολύ λάθος να στερούμαστε τα γλυκά. Μπορούμε να τρώμε ένα γλυκό την εβδομάδα ή μικρή ποσότητα από κάτι, από ένα σοκολατάκι, από ένα κομμάτι σοκολάτα κάθε μέρα. Μπορούμε να τρώμε γλυκό. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι ζούμε. Δεν ζούμε προκειμένου να τρώμε, τρώμε προκειμένου να ζήσουμε. Το φαγητό είναι η ενέργειά μας, είναι αυτό που μας δίνει ενέργεια για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Απλά το έχουμε περάσει εμείς την γελοπέραση. Επειδή όλοι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες, οι περισσότεροι, είτε έχουμε πολύ άγχος, είτε πολλά και διάφορα, έχουμε συνδυάσει το φαγητό με την ευημερία, ότι τρώγοντας πολύ δίνω ένα δώρο στον εαυτό μου. Δηλαδή μπορώ να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ θα φάμε ένα μεγάλο γεύμα ως δώρο το εαυτό μου, πολλή μέρα δουλέψα. Κουραστήκαμε. Είναι ένα υποκατάστατο κατά κάποιο τρόπο. Ουσιαστικά. Επιβράβευση, αλλά και υποκατάστατο της χαράς. Ένα υποκατάστατο το ότι ναι, με επιβραβεύω, οπότε θα φάω μια μεγάλη ποσότητα, θα παραγγείλω. Ναι, ναι, ναι. Θα παραγγείλω το αγαπημένο μου το σήμερα. Αγαπημένο, ναι. Σήμερα είναι το τελευταίο μου γεύμα. Και τρώμε λες και είναι το τελευταίο μας γεύμα. Και αύριο μέρα είναι, θα φάμε κάτι άλλο. Αυτό είναι σίγουρο ότι και αύριο μέρα είναι, αλλά και θα φάμε και εκείνη τη στιγμή όμως νομίζω ότι πραγματικά είναι. Είναι υπογλυκαιμία. Δυστυχώς είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Όλη μέρα είσαι νηστικός. Λογικό είναι να θες να φας κάτι που μεγάλη ποσότητα. Και βέβαια. Οπότε μπείτε στη διαδικασία και μην βλέπετε αυτούς που σας κοροϊδεύουν όλους εμάς που είμαστε με τα ταπεράκια. Μπείτε στη διαδικασία να υπάρχει το ταπεράκι στην τσάντα σας. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι κακό, όχι. Και γιατί πάρα πολύ το κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει. Ναι, πάρα πολύ συχνά. Κυρίως τα παιδιά μου το λένε αυτό, οι έφηβοι, ότι δεν θέλω να πάρω φρούτο στο σχολείο γιατί θα με κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά. Ναι. Μα γιατί να σε κοροϊδέψουν, δεν το έκλεψες. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς δεν το έκλεψες.
Και πώς το λένε, δεν λες και πούμε, ξαφνικά το. Προσέχεις την υγεία σου. Ναι, προσέχεις πολύ την σημαντικό. Και δημιουργείς και ένα κίνημα. Εγώ το είχα πει και με τη Βασιλική την Κούρια που έρχεται αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή. Ότι αν είναι δυνατόν να κοροϊδεύουμε τον άλλον, ο οποίος προσέχει τόσο ουσιαστικά τον εαυτό του. Δηλαδή, και ουσιαστικά δημιουργεί και ένα κίνημα. Δηλαδή, όλοι στον εργασιακό μας χώρο, στον φιλικό μας χώρο, στον οικογενειακό μας χώρο, σίγουρα θα συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα βάρους. Σίγουρα αυτό το πράγμα θα ξεμπλοκάρει και λίγο την κατάσταση. Δηλαδή, πρέπει να παίρνουμε φαγητό μαζί μας στη δουλειά μας. 8 ώρες δεν είναι δυνατόν να είμαστε νηστικοί. Και για λόγους υγείας, εσείς 8 ώρες οικονομίας. Είναι... Πού το πας και αυτό, θα πας να πάρεις την τυρόπιτα ή το σαμπιτσάκι απ' έξω, θα σου στοιχίσει ένα καρό λεφτά. Που με τα ίδια λεφτά θα μπορούσε να φας 3 φορές το στάκι, για παράδειγμα, από το σπίτι. Οπότε λειτουργήστε όπως θα λειτουργούσατε και αν είχατε παιδί, να τρέφεστε ένα 2,5-3 ώρες υγιεινά, πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά, όπως μας είπε και η Αλεξάνδρα. Και σίγουρα μια φορά το χρόνο στις εξετάσεις σας, παρακολουθήστε και την ινσουλίνη, σε τι επίπεδα είναι. Γιατί μπορεί αυτό να είναι και ένα καμπανάκι που θα πρέπει να ρίξετε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή μετέπειτα στη διατροφή σας. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και από κοντά. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για το πώς μπορείτε ουσιαστικά να αντιγράψετε το θεϊκό μακιγιάζ της Σαρλίς Θερόν.